Με το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση που συζητάμε, η κυβέρνηση έρχεται να ικανοποιήσει πιο ανοιχτά τις απαιτήσεις των σχολαρχών. Τους ακούσαμε πριν από λίγο, οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης δεν μπορούσαν και δεν έκρυβαν τη χαρά τους και την ικανοποίησή τους για τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Και ενώ ήδη στο χώρο ευρύτερα της ιδιωτικής εκπαίδευσης επικρατεί εργασιακή γαλέρα με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι διαχρονική η ευθύνη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε λίγο ούτε πολύ επιχειρεί την νομοθετική αποτύπωση αυτής της απαράδεκτης για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς κατάστασης. Με σημαία λοιπόν την επιχειρηματική ελευθερία των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, η κυβέρνηση ξορκίζει τον υπέρμετρο κρατικό παρεμβατισμό που εκδηλώνεται στην ιδιωτική εκπαίδευση και δεν της επιτρέπει, όπως λέει η Υπουργός Παιδείας, να ανοίξει αυτή η ιδιωτική εκπαίδευση τα φτερά της και να εξυγχρονιστεί επιτέλους. Σύμφωνα με την κυβερνητική λογική, αυτός ο υπέρμετρος κρατικός παρεμβατισμός είναι πολύ κακός όταν θέτει ακόμα και στοιχειώδεις κανόνες στην επιχειρηματική δραστηριότητα ή όταν διατηρεί διατάξεις εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά ξαφνικά αυτός ο καταραμένος κρατικός παρεμβατισμός γίνεται ευλογημένος και αναγκαίος όταν πρόκειται να επιδοτήσει με ζεστό παραδάκι δισεκατομμυρίων τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως πρόκειται να γίνει με τα τελευταία πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτός ο κρατικός παρεμβατισμός, ο καταραμένος, γίνεται ευπρόσδεκτος όταν πρόκειται να σαρώσει συλλογικές συμβάσεις και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τίποτα το παράξενο δεν είναι παρά τα δύο πρόσωπα του Ιαννού, του ίδιου κράτους, του αστικού κράτους, ανάλογα με το ποιον έχει απέναντί του. Κράτος όμως που, όπως και αν εμφανίζεται, είτε παρεμβατικό είτε αποσυρώμενο, βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία του πραγματικού του ιδιοκτήτη, του κεφαλαίου δηλαδή και της αστικής τάξης, όπως δείχνει η πρόσφατη αλλά και η παλιότερη πολιτική ιστορία, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής. Ας δούμε λοιπόν μέσα από τα άρθρα, τα κυριότερα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, το πώς επιχειρείται η μείωση αυτού του κρατικού, του υπέρμετρου κατά την Υπουργό Παιδείας κρατικού παρεμβατισμού, όπως αρέσκεται να λέγεται αυτή η μείωση στην κυβερνητική γλώσσα, η επίθεση ενάντια στα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα εδώ των λειτουργών της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ας δούμε επίσης ταυτόχρονα πάλι με τις ίδιες διατάξεις και το πώς ενισχύεται με κάθε τρόπο η δυνατότητα κερδοφορίας των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, γιατί τέτοιες είναι τα ιδιωτικά σχολεία. Και τα δύο αυτά πάνε μαζί. Η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την επιχειρηματική, την καπιταλιστική κερδοφορία. Στο δεύτερο λοιπόν άρθρο του σχεδίου νόμου δίνεται το ελεύθερο στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων να εφαρμόζουν πέραν των όσων ήδη ισχύουν στη δημόσια εκπαίδευση και πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης, τελείως αυθαίρετα. Τώρα, για το ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια και σε ποιο πλαίσιο, το νομοσχέδιο δεν λέει κουβέντα, αλλά όλοι νομίζω ότι μπορούμε να τα φανταστούμε. Θα είναι τα θέλω για τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη ή των μετόχων μιας εκπαιδευτικής σχολικής επιχείρησης. Αν θέλουμε να μάθουμε τις συνέπειες από την εφαρμογή ενός τέτοιου αυθαίρετου και εργοδοτικού συστήματος αξιολόγησης, δεν έχουμε παρά να ρωτήσουμε τον σημερινό πρόεδρο του ΙΕΠ, τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης έθεσε σε εφαρμογή πριν από 5 χρόνια στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, τα οποία περνούν δύσκολες ώρες, μια που και αυτά από ό,τι φαίνεται πέφτουν θύμα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα, και βεβαίως τα μόνα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι εργαζόμενοι και οι μαθητές.
Προσέξτε τώρα λιγάκι εδώ την αντίφαση, την ασυμβατότητα, η αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας, δηλαδή της επιστημονικής συγκρότησης ενός εκπαιδευτικού. Εδώ δεν θα γίνεται με κριτήρια παιδαγωγικά, με κριτήρια επιστημονικά, αλλά θα γίνεται με κριτήρια κατά βάση επιχειρηματικά, οικονομικά. Η ασάφεια της διάταξης και η εργοδοτική αυθαιρεσία που επιτρέπει στα κριτήρια της αξιολόγησης αποτελούν βεβαίως τελικά ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εργοδότες να δημιουργούν εύκολα, όποτε και όταν θέλουν, τους κατάλληλους εκείνους λόγους απόλυσης των μη αρεστών εκπαιδευτικών σε αυτούς, που συνήθως είναι όσοι επιμένουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να μισοπαίνουν. Με το άρθρο 3, ένα από τα σημαντικότερα άρθρα για την περαιτέρω εξέλιξη βασικά των εσόδων των ιδιωτικών σχολείων, με αυτό το άρθρο λοιπόν 3 εγγενιάζεται και με τη βούλα του νόμου η λειτουργία σούπερ μάρκετ εκπαιδευτικών προϊόντων. Τέτοιο είναι, έτσι θα το λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και υπηρεσιών που θα λειτουργούν όπως και η υπόλοιπη αγορά από το πρωί ως το βράδυ, ακόμα και τις Κυριακές, ακόμα και τις αργίες. Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες τα ονομάζει όλα αυτά το νομοσχέδιο, καθώς και άλλες δραστηριότητες και δράσεις αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας. Ποιοι θα τα λειτουργήσουν όλα αυτά? Μα φυσικά οι εκπαιδευτικοί αυτών των ιδιωτικών σχολείων. Τελείως εθελοντικά βέβαια και με τη δαμόκλια σπάθη της απόλυσης να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους αν αρνηθούν. Στους ιδιοκτήτες πάλι όλες αυτές οι δραστηριότητες θα τους βγαίνουν και μια χαρά, πολύ φθηνά, αφού θα γλιτώνουν και τις πληρωμές για υπερορίες, μιας και θα λογίζονται ως κανονικές διδακτικές ώρες. Στο ίδιο άρθρο, στο άρθρο 3 όμως, υπάρχει και μια άλλη διάταξη, η παράγραφος 2, τη διαβάζω. Αν όμως διαπιστωθεί η λειτουργία φροντιστηρίου ή κέντρου ξένων γλωσσών χωρίς άδεια, δίπλα στα προηγούμενα που ανέφερα, η οικία διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, παρακαλώ, την οποία διαβιβάζει αμελητή στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. Σιγά να μιστάξει η ουρά του γαϊδάρου δηλαδή. Και κύριε Υπουργέ, εντάξει, μην είστε και τόσο πολύ άγριοι, μην την τρομάξετε αυτήν την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη χάσουμε. Προχωράω τώρα στα υπόλοιπα, στα πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα άρθρα, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία και τη Δευτέρα να τοποθετηθούμε και για τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω να μιλήσω για όλα. Θα σταματήσω λιγάκι στο άρθρο 9. Το άρθρο 9 και το άρθρο 10 είναι πραγματικά ο πυρήνας των αντεργατικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Με έναν τρόπο προκλητικά ηρωνικό, για τους εκπαιδευτικούς, τους δίνεται, λέει, η δυνατότητα να παρετούνται από το μισθό τους και από το ωράριό τους. Τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα, τους παρέχεται αυτή η ελευθερία. Στην πραγματικότητα, για να μην κοροϊδευόμαστε, τους επιβάλλεται αυτή η δήθεν επιλογή, αφού οι εκπαιδευτικοί, όπως είπαμε, θα έχουν πάνω από το κεφάλι τους τη δαμόκλειο σπάθη μιας ανετιόδους απόλυσης. Στο άρθρο 10, περιττό να πω ότι τα καταψηφίζουμε αυτά τα άρθρα βεβαίως, προβλέπεται η υπαγωγή των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών στο κοινό εργατικό δίκαιο. Πρακτικά, ο εκπαιδευτικός θα απολύεται χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς να υπάρχει έστω η κρίση από την Επιτροπή Δικαστικών όπως ισχύει σήμερα. Είναι άλλο πράγμα, κυρία Υπουργέ, αυτή η απόλυση να υπόκειται και στην κρίση ενός δικαστικού συμβουλίου και άλλο πράγμα βεβαίως το δικαίωμα που έχει κάθε Έλληνας να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για μια υπόθεσή του. Όμως, εδώ χρειάζεται να ρωτήσουμε, αλήθεια, με ποιους νόμους θα δικάζουν αυτοί οι δικαστές? Δεν θα δικάζουν με εκείνους τους νόμους που τσακίζουν τις συλλογικές, που έχουν τσακίσει μάλλον τις συλλογικές, έχουν καταργήσει επί της ουσίας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Δεν θα δικάσουν με εκείνους τους νόμους
που έχουν διευρύνει και επεκτείνει την εργασιακή ευελιξία. Δεν θα δικάσουν εν τέλει με αυτούς τους νόμους που επιτρέπουν, και αυτούς τους νόμους τους ψήφισα και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, που επιτρέπουν πια να είναι ελεύθερες οι απολύσεις, αρκεί να είναι αιτιολογημένες. Σιγά το δύσκολο για έναν εργοδότη να καθίσει και να σκαρώσει μια αιτιολόγηση. Εκεί αυτό θα εμποδίσει δηλαδή έναν εργοδότη από το να απολύσει έναν εργαζόμενο. Στο άρθρο 14, για τα πρώτα 13 άρθρα, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε τίποτα το, δεν βλέπουμε τίποτα το θετικό. Θα τα καταψηφίσουμε και τα 13 έτσι όπως είναι όλα. Πάω τώρα στο άρθρο 14 και για τα γνωστικά αντικείμενα που ορισμένα από αυτά, πράγματι αρκετά από αυτά δεν διδάσκονταν καθόλου αν και εξετάζονταν πανελλαδικώς. Υπήρχαν όμως και ορισμένα, κυρία Υπουργέ, που διδάσκονταν, όπως ήταν το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Με το ορολόγιο πρόγραμμα το πρόσφατο που τροποποιήσατε, τα καταργήσατε και έρχεστε τώρα να τα επαναφέρετε εκτός μαθήματος επιλογής, εκτός κανονικού σχολικού προγράμματος, στην ενισχυτική λεγόμενη διδασκαλία. Ξέρετε, η εμπειρία από την ενισχυτική διδασκαλία και από την πρόσθετη διδακτική στήριξη δεν είναι και τόσο θετική. Συνήθως ξεκινούν στα μέσα της χρονιάς, στηρίζονται σε συμβασιούχους και είναι, παρά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, τη φιλότιμη, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Η μόνη λύση κατά την άποψή μας, κατά τη γνώμη μας, είναι η ένταξη όλων αυτών των αντικειμένων στο ορολόγιο πρόγραμμα, έστω ως μαθήματα επιλογής. Όχι έστω, ως μαθήματα επιλογής για αυτούς που ακολουθούν αυτήν την επιλογή και βεβαίως να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό. Κλείνω με το άρθρο 19 για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Σήμερα πήρανε και όσοι δεν γνωρίζανε, γιατί εμείς το γνωρίζαμε και έχουμε καταθέσει επανειλημμένα ερωτήσεις και με την προηγούμενη κυβέρνηση για αυτά τα σχολεία, για την τραγική κατάσταση που βιώνουν αυτά τα σχολεία, χωρίς προσωπικό, με την έναρξή τους να παίζει από το Νοέμβρη, το Φλεβάρι μέχρι και το Μάη, και εν πάση περιπτώσει να έρχεται τώρα η κυβέρνηση και να θεσμοθετεί ένα μητρό με το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα επιχειρήσει να ανακυκλώσει την ανεργία ή την εργασία. Όμως δεν πρόκειται να δεχτούμε, και εδώ θα χρειαστεί μια διευκρίνηση από εσάς, κυρία Υπουργέ, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να οδηγηθούν εργαζόμενοι αυτών των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας που χρόνια έχουν στηρίξει αυτά τα σχολεία να οδηγηθούν έξω από αυτά και στην ανεργία. Θα εξακολουθούμε, θα επιμένουμε να ζητάμε αυτά τα σχολεία που είναι κρίσιμα σχολεία και επιτελούν ένα κρίσιμο εκπαιδευτικό, μορφωτικό και παιδαγωγικό ρόλο, τα σχολεία των ενηλίκων ως επιτοπλίστων, να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό και βεβαίως να τυχούν της ανάλογης μέρημνας από το Υπουργείο Παιδείας και την αντίστοιχη χρηματοδότησή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.